Θα αρχίσεις, Βασίλια. Αρχίζουμε. Εντάξει. Καλά είμαι μαθητής, ε. Καλό. Μπράβο. Αλλά πρέπει να τα κόψω τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε εδώ στον Ιαννό. Εδώ, σε αυτό το χώρο, μας δόθηκε και άλλη φορά η ευκαιρία να μιλήσουμε για το βιβλίο 1204, η διαμόρφωση του νεότερου ελληνισμού του Γιώργου Καραμπελιά. Αυτό έγινε κατά την παρουσίαση μιας δικής μας έκδοσης, του βιβλίου «Ελληνικότητα και διανόηση» των Μίκη Θεοδωράκη και Γιώργου Κωτογιώργη. Και τότε είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω δημοσίως τον Γιώργο Καραμπελιά για την πρωτοτυπία του, λόγω της αναφοράς στον πρόλογό του σε όλους τους εκδότες που με τα κόπων και βασάνων ανοιχνεύουν την ελληνικότητα και εκδίδουν σημαντικά βιβλία γύρω από την ταυτότητά μας. Σήμερα, λοιπόν, παρουσιάζουμε την βελτιωμένη έκδοση του βιβλίου 1204. Με αυτό το βιβλίο, ο Γιώργος Καραμπελιάς φέρνει στο φως ό,τι για χρόνια αποσιωπήθηκε και εξηγεί και τους λόγους. Εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποια σύνδεση και με το κείμενο του Γιώργου Κωτογιώργη στο βιβλίο που εξέδωσε ο Ιαννός, γιατί και αυτός μιλάει για συγκεκριμένη ομάδα ή τάση Ελλήνων, σε εισαγωγικά, διανοουμένων. Κάπου στο τέλος του βιβλίου 1204, ο συγγραφέας κάνει αναφορά σε μία καινούρια μεγάλη ιδέα, εννοώντας τη σύνθεση ανάμεσα στην αθηναϊκή δημοκρατία και τον ένδοξό μας βυζαντινισμό. Από εκεί κάπου μπορεί να ξεκινήσει μία κουβέντα που θα γίνει απόψε. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν ο κύριος Γιώργος Κωτογιώργης. Θυμίζω το βιβλίο του «Έθνος και εξυγχρονιστική νεωτερικότητα», που και αυτό κυκλοφορεί από τις εναλλακτικές εκδόσεις, όπως και το τελευταίο του βιβλίο, το «Ελληνικό κοσμοσύστημα», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέρης και θα το παρουσιάσουμε εδώ, σε αυτό το χώρο, τον επόμενο μήνα. Να πω επίσης ότι ο κ. Κωτογιώργης είναι ένας εκ των διδασκόντων στα σεμινάρια που κάνουμε σε αυτό το χώρο κάθε Κυριακή. Μπορείτε να προμηθευτείτε το έντυπο των σεμιναρίων. Βρίσκεται σε διάφορα σημεία του χώρου και πάνω στα τραπέζια. Επίσης, να πω ότι μαζί μας στην απόψινή συζήτηση και παρουσίαση είναι ο Θεόδωρος Γιάκας. Το τελευταίο του βιβλίο «Αυτοείδωλο εγενόμην» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός και αυτό παρουσιάστηκε σε αυτό το χώρο, όπου πραγματικά κάνουμε μία προσπάθεια σε πείσμα των καιρών να παρουσιάζουμε αυτές τις εκδόσεις. Σε αυτό το βιβλίο, το οποίο ασχολείται με το ένιγμα της ταυτότητας, ο Θόδωρος Γιάκας αναφέρθηκε και στην παρουσίαση που έγινε, αλλά και σε αρκετές, ευτυχώς, οάσεις τηλεοπτικές, και αυτές είναι λίγες. Να θυμίσω ότι το βιβλίο που τον στιγματίζει είναι το βιβλίο «Έθνος και παράδοση» και κυκλοφορεί επίσης από τις εναλλακτικές εκδόσεις. Αυτά βεβαίως τα λέω για να μην μου κάνει παράπονα ο γνωστός σε όλους Δημήτρης Δημόπουλος, ο βιβλιοπόλης του εναλλακτικού βιβλιοπωλείου, ο οποίος με κατηγορεί ότι δεν προβάλλω όλα τα βιβλία. Να θυμίσω ότι την Τετάρτη στις 24 Οκτωβρίου θα παρουσιάσουμε μία καινούργια έκδοση του Ιαννού. Είναι το βιβλίο «Έπαινος ψήφου τιμωρητικής» του Χρήστου Γιαναρά. Θα το παρουσιάσει ο ίδιος, ο συγγραφέας. Και την επόμενη Τρίτη στις 30 του μηνός θα παρουσιάσουμε μία δική μου έκδοση, εκδόση παρουσία δηλαδή, που είναι μια καλλιτεχνική έκδοση του Φερνάντο Πεσόα, δίγλωση και με σχέδια. Μάλλον, ο λόγος θα ξεκινήσει από τον κύριο Ζιάκα, που τον παρουσίασα τελευταίο. Ευχαριστώ.
Αυτό λειτουργεί εδώ. Θες από τι προτιμάσαι. Όπου προτιμάσαι εσύ. Άμα θες επάνω. Όχι, εντάξει. Κύριε Χατζιακό, ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να παρουσιάσω το τελευταίο βιβλίο του φίλου του Γιώργου Καρμπελιά, με τον οποίο μας συνδέουν πολλά εδώ και αρκετές δεκαετίες πίσω. Και η χαρά μου συνίσταται πριν απ' όλα στο γεγονός ότι διαπιστώνω ότι μπορεί να είμαστε πολλές φορές απομακρυσμένοι, αλλά τελικά παράλληλα κινούμαστε και συγκλίνουμε προς τους ίδιους στόχους. Παρά την απόσταση που υπάρχει μεταξύ μας λόγω των φυσικών καταστάσεων τις οποίες περνούμε, οι οποίες είναι θα έλεγα, αλλά ας μην τις σχολιάσω, δεν πειράζει. Το θέμα είναι λοιπόν το 1204. Το 1204 όλοι ξέρετε ότι έγινε η άλωση της πόλης από τους Φράγκους Σταυροφόρους. Ως υπότιτλος του βιβλίου τίθεται το «Η διαμόρφωση του νεότερου ελληνισμού». Ήδη ο τίτλος είναι προκλητικός και ανατρεπτικός. Είναι ανατρεπτικός ως προς το εξής. Λέει «Η διαμόρφωση του νεότερου ελληνισμού» και όχι του νέου ελληνισμού, όπως είμαστε μαθημένοι να γνωρίζουμε. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο νέος ελληνισμός και νεότερος ελληνισμός. Το μεν νεότερος πάει στο γεγονός ότι ο ελληνισμός είναι και παλιότερος και υπάρχει και νεότερος. Το δε νέος ελληνισμός, ότι υπήρχε κάποιος ελληνισμός που πέθανε και ξαφνικά εμφανίζεται ένας καινούριος. Αυτά για τη σημειολογία των λέξεων έχουν αρκετό ψωμί που λέμε εντός εισαγωγικών μέσα τους, στο οποίο σκοπεύω να αναφερθώ. Το θέμα είναι πότε βγαίνει ένα τέτοιο βιβλίο, πότε βγαίνουν τέτοια βιβλία, μέσα σε τι συγκυρία, σε ποια κατάσταση πνευμάτων έρχονται να αναταράξουν τα νερά. Όλοι γνωρίσαμε τον τελευταίο καιρό έναν πόλεμο για τα βιβλία της ιστορίας. Μια πολιτική διαμάχη. Ένα γενικότερο φαινόμενο, το οποίο στήχησε και επηρέασε και τις εκλογές που γίνηκαν πρόσφατα. Τι βλέπουμε με δύο λόγια σε αυτή την αναταραχή? Ότι έχουμε καταρχήν μια κυρίαρχη σχολή ιστοριογραφική, η οποία είναι αναθεωρητική. Προβάλλει μια γραμμή αναθεώρησης των παραδοσιακών κατεστημένων αντιλήψεων για την αυτοαναγνώριση των σύγχρονων Ελλήνων. Αναθεωρείται το κοραϊκό πρότυπο, αναθεωρείται το παπαρηγουπουλικό πρότυπο, αναθεωρείται το τρίτο στη σειρά που ήταν το εθνικολαϊκό, του οποίου ακαδημαϊκή έκφραση βρίσκομαι στη γραμμή του Σβορώνου, στα κείμενα του Σβορώνου. Και όπως φαίνεται, επειδή η ιστορία, η ιστορική συνείδηση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσει κανείς στους επαγγελματίες ιστορικούς, αναλάβαμε εμείς και όποιοι άλλοι πολιτικοί, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, στοχαστές, να την πάρουμε στα χέρια μας και να δούμε τι θα γίνει με το χάλι μας από εδώ και πέρα. Ο αναθεωρητισμός που εισηγείται η κυρίαρχη σχολή είναι απροκάλυπτα εθνομηδενιστικός. Πιστεύουν ότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα έθνος. Το έθνος είναι επινόηση φαντασιακή, η οποία καλλιεργείται από το κράτος και επιβάλλεται μέσω της παιδείας. Λοιπόν, και επιτέλους πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη μυθοπλασία. Σε γενικές γραμμές, μπορεί και να τους αδικώ κιόλας, σε γενικές γραμμές αυτή είναι η άποψή τους. Και αυτή η άποψη είναι και επενδεδημένη με μια αριστερόστροφη φρασιολογία και φέρνει πάνω της τα εύσημα μιας καταδικασμένης, χτυπημένης κτλ. Παραδοσιακής αριστερής κουλτούρας. Υποτίθεται. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η θέση
που υποστηρίζω και εγώ και ο Γιώργος Καραμπελιάς και ο Γιώργος Κοντογιώργης εδώ, όπως θα τα πούν και ήδη βέβαια, είναι ότι εξυπηρετεί αυτή η αναθεωρητική ιστοριογραφία, η οποία επιβλήθηκε τελευταία, εξυπηρετεί αυτό που ο Κοντογιώργης λέει, το διατακτικό της παγκοσμιοποίησης. Ότι δηλαδή πρέπει να καταργηθεί το εθνοκρατικό κεκτημένο για να μπορέσει η παγκοσμιοποίηση να πάει μπροστά. Όταν λέμε να καταργηθεί το εθνοκρατικό κεκτημένο, εννοούμε να καταργηθούν όλες εκείνες οι λαϊκές εθνικές κατακτήσεις οι οποίες έχουν επενδυθεί στο εθνοκρατικό κεκτημένο. Και το τι σημαίνει αυτό το βλέπετε στην τρέχουσα καθημερινότητα την οποία διακινούν τα κανάλια και τα λοιπά, ο τύπος και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα πίσω από όλη αυτή την ιστορία, από όλη αυτή τη φασαρία, η οποία δεν είναι μόνο δική μας τοπική, το ίδιο πράγμα γίνεται και στην Ευρώπη. Τίθεται θέμα ιστορίας και αναθεώρησης των στερεοτύπων που έχουν επεξεργαστεί οι άρχουσες ελίτ τους τελευταίους δύο αιώνες για την αυτοαναγνώριση της συλλογική των συγκεκριμένων λαών. Και γιατί γίνεται αυτό, διότι υπάρχει το ασυμβίβαστο της μεταξύ παγκοσμιοποίησης και εθνοκρατικών στερεοτύπων και επενδύσεων των κατακτήσεων του διαφωτισμού και των λαϊκών και αριστερών και δημοκρατικών κινημάτων στη Δύση. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου η νεωτερικότητα όχι μόνο το εθνοκρατικό κεκτημένο δεν μπορεί πια να διατηρήσει, αλλά δεν μπορεί να διατηρήσει ούτε καν την ιδιωτική ελευθερία. Τίθεται θέμα πια διάσωσης και της ιδιωτίας μας ακόμη. Εν ονόματι της ασφάλειας, του αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας και ούτου καθεξής. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο όπου το ίδιο το νεωτερικό παράδειγμα πέφτει θύμα των ανομαλιών του, οι οποίες έχουν γιγαντοποιηθεί και δημιουργούν αίσθηση τέλους εποχής. Και μέσα σε όλο αυτό τον πανικό που διακατέχει τις άρχουσες ελίτ, τίθεται και το ζήτημα της αναθεώρησης, της ριζικής αναθεώρησης των νεωτερικών συλλογικών αυτοκατανοήσεων. Σε αυτή τη βάση επάνω, όπως γνωρίζετε, έχουν αναπτυχθεί τρεις γραμμές. Τρεις γραμμές αντίστασης. Είναι ο εξυγχρονισμός, ο φουνταμενταλισμός και η μετανεωτερική αναζήτηση. Το αναθεωρητικό εθνομηδενιστικό ρεύμα εκπορεύεται από την εξυγχρονιστική, ας την πούμε, παράταξη. Η αντίδραση στην εθνομηδενιστική πρόταση διακινείται σήμερα κυρίως από την φουνταμενταλιστική πλευρά. Η φουνταμενταλιστική πλευρά σε τι συνίσταται? Απέναντι στην πρόταση του να καταργήσουμε οποιαδήποτε αντίληψη, οποιαδήποτε αναφορά έχουμε στην εθνική μας υπόσταση όπως αυτή διατυπώθηκε, αυτοί αντιδρούν με πισωγύρισμα πίσω στο πρόταγμα του Κοραή, στο πρόταγμα του Παπαρηγόπουλου ή στο πρόταγμα του Γιάννη Ζεύγου, ας πούμε, και της ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης. Τι λέγανε αυτά τα προτάγματα? Το μεν κοραϊκό, θυμάστε, είναι ότι ο νέος ελληνισμός είναι μια μετενσάρκωση του αρχαίου ελληνικού στο σήμερα. Με μια αερογέφυρα, όπως εν συνεχεία έχει πει ο Παπαρηγόπουλος, με μια αερογέφυρα η οποία περνάει πάνω από το Βυζάντιο, δεν έχουμε καμία σχέση με το Βυζάντιο. Αυτή είναι η κοραϊκή πρόταση, η πρώτη ας πούμε, του διαφωτισμού, επαναστατική κτλ. Η δεύτερη είναι η παπαρηγοπουλική, η οποία νεωτερική και αυτή προσπαθεί να στρογγυλέψει τις οξείες γωνίες και να εντάξει σε μια ιστορική συνέχεια τους τρεις σταθμούς, την τρίσιμη ενότητα κτλ. Του ελληνισμού, δηλαδή αρχαιότητα, Βυζάντιο, νεωτερικός ελληνισμός. Η τρίτη, αυτή που λέμε εθνικο-λαϊκή, είναι αυτή που διακίνησε η αριστερά, η κομμουνιστική αριστερά, από το
από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος και εντεύθυν, και την οποία την έχουμε βρει στις παραδοσιακές εκδόσεις του ΚΚΕ και τα λοιπά, όπως παραδείγματος χάρη η ιστορία που ανέφερα της επανάστασης του Γιάννη Ζεύγου, που λέει ότι η ελληνική εθνότητα είναι ένα καινούριο έθνος, γεννήθηκε κατά την κατάρρευση του Βυζαντίου και, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα έθνος γέννημα του καπιταλισμού, όπως τα ευρωπαϊκά κτλ. Και έρχεται η εθνομηδενιστική σχολή, απορρίπτηκε αυτό και λέει ότι δεν είναι τίποτα, είναι ένα τεχνητό κατασκεύασμα το ελληνικό έθνος που φτιάχτηκε από το ελληνικό κράτος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, οι φουνταμενταλιστές γυρίζουν στα τρία παραδοσιακά ιστοριογραφικά σενάρια. Σενάρια ανάγνωσης της ιστορίας. Αυτό το οποίο τίθεται σήμερα, πιστεύω, είναι η αναζήτηση ενός άλλου αναθεωρητικού σεναρίου. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το εθνομηδενιστικό σενάριο με επιστροφή, με φουνταμενταλιστική επιστροφή στα ξεπερασμένα τρία που ανέφερα πριν. Πρέπει να ξαναδούμε την ιστορία μας με νέο μάτι και να εστιαστούμε σε άλλο σημείο. Και προφανώς, πού θα εστιαστούμε? Εκεί που είναι το σημείο αντιλεγόμενο, που είναι το Βυζάντιο. Δηλαδή, πρέπει να διαμορφώσουμε μια νέα άποψη για το Βυζάντιο, θέτοντας σε κριτική διήλυση τις προηγούμενες που ανέφερα. Το βιβλίο του Γιώργου Καραπελιά στέκεται στην γραμμή τους Βορώνου, στη θέση τους Βορώνου, η οποία είναι η ακαδημαϊκή διατύπωση της αριστερής εθνικολαϊκής, και πάει πέρα από αυτή τη γραμμή. Τι σημαίνει πάει πέρα? Διατυπώνει, δέχεται και αυτός, ότι ο νεότερος ελληνισμός συστήνεται από δύο συνιστώσεις. Η μία είναι η αντίσταση στην ισλαμική κατάκτηση και η δεύτερη είναι η αντίσταση στη φραγκική κατάκτηση. Αυτή η αντίσταση είναι που διαμορφώνει την νεότερη ελληνική κουλτούρα και την νεότερη ελληνική ψυχοσύνθεση, προσδίδοντάς της ως ταυτότητα μια ισχυρή αντιστασιακή ροπή, μια σφραγίδα αντιστασιακή. Η συμβολή τώρα στο σημείο αυτό του Γιώργου του Καραμπελιά είναι το ότι αναδεικνύει την φραγκική κατοχή ως την πρώιμη μορφή της δυτικής αποικιοκρατίας. Αν δει κανείς τα στοιχεία, θα μείνει κατάπληκτος σε σχέση με το τι ήταν η κοινωνικο-οικονομική μορφή που επιβλήθηκε με την φραγκική κατάληψη και πώς εν συνεχεία εξελίχθηκε η Δύση στην κατεύθυνση της αποικιοκρατίας. Εδώ υπήρξε το εργαστήρι των αποικιοκρατικών μεθόδων. Παραδείγματος χάρη, φέρω ένα παράδειγμα, πολύ μικρό εν πάση περιπτώσει, είναι το εξής. Γνωρίζατε ότι οι Φράγκοι στην Κύπρο είχαν εγκαταστήσει φυτείες, ζαχαροκάλαμο, και τους ελεύθερους Έλληνες Κύπριους τους μετέτρεψαν σε δουλοπάρικους? Εγώ δεν το γνωρίζα. Γνωρίζετε επίσης ότι στα χρόνια της ενετικής αποικιοκρατίας στην Κρήτη οι Κρητικοί κάναν 27 επαναστάσεις και αναρρύθμιτες ανταρσίες, οι οποίες όλες πνίγηκαν στο αίμα? Ποιος τα λέει αυτά? Είναι αποκεκριμένα από καταβολής ελληνικού κράτους. Επίσης, ότι γνωρίζετε ότι η φωτισμένη γαλλινοτάτη δημοκρατία στα 400 τόσα χρόνια της κυριαρχίας της στην Κρήτη δεν έφτιαξε ούτε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ούτε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν και κρυμμένα από καταβολής για την νεότερη ελληνική ιστοριογραφία. Το να τα τονίσει κανείς αυτά σήμερα σημαίνει ότι πηγαίνει πέρα από τις παραδοσιακές νεωτερικές θεωρήσεις της ελληνικής ιστορίας. Πηγαίνει, παρεισάγει μια άλλη ματιά πλέον και μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μια νέα σκέψη πάνω σε αυτό το θέμα. Συνοψίζω σε τα σημεία τα οποία παρουσιάζουν, κατά τη γνώμη μου, το σύνολο, όχι το σύνολο, εν πάση περιπτώσει, την κεντρική ιδέα του βιβλίου. Ότι από τον 10ο αιώνα του Βυζαντίου μέχρι το 1204 αρχίζει η αποικιακή δορυφοροποίηση του βυζαντινού χώρου στην αναπτυσσόμενη δυτική αποικιοκρατία, να το πούμε έτσι.
και εν συνεχεία στην αναπτυσσόμενη νεοτερικότητα. Η ανάπτυξη ενός νέου οικουμενικού πολιτισμού στη Δύση, ενώ είχε ήδη αναπτυχθεί ένας νέος μεγάλος πολιτισμός στην Ανατολή, δημιούργησε μια συμπίεση η οποία συνέθλιψε το Βυζαντινό χώρο και τον Βυζαντινό πολιτισμό. Έχει μεγάλη σημασία να συζητήσουμε για τις εσωτερικές προϋποθέσεις που επέτρεψαν να συμβεί κάτι τέτοιο κτλ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας σήμερα. Το ζήτημα είναι ότι η ανάπτυξη του νεωτερικού πολιτισμού ή μάλλον η έναρξη της τροχιάς εκείνης που οδήγησε τη Δύση στον νεωτερικό πολιτισμό δημιούργησε μια τρομακτική πίεση η οποία αναγκαστικά δορυφοροποίησε τον ελληνικό χώρο. Πιστεύω ότι ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο, αυτό ήταν αναπόδραστο, γιατί πραγματικά υπήρξε ένας καινοτομικά ένας εντελώς νέος πολιτισμός στη Δύση. Ενώ ο δικός μας πολιτισμός από την άλλη μεριά είχε φτάσει στα όρια της ολοκλήρωσής του και είχε εξαντλήσει, μπορεί να πει κανείς, τις προϋποθέσεις οικουμενικής επιβίωσής του. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι το εξής, ότι τι ήταν τελικά το Βυζάντιο? Ήταν μια μεσαιωνική αυτοκρατορία, ήταν μια ανατολική δεσποτεία ή ήταν κάτι διαφορετικό? Και εδώ η άποψη του Γιώργου του Καραμπελιά, όπως και πολύ καλά και ευρύτερα την έχει αναπτύξει ο Γιώργος ο Κοντογιώργης, είναι ότι το Βυζάντιο είναι μια μορφή οικουμένης, είναι ένα κράτος οικουμενικό. Και η διαφορά του από τα κράτη της Ανατολικής Δεσποτείας είναι ότι είναι ένα σχήμα υπερεθνικό, χωρίς να είναι δεσποτικό κολλεκτιβιστικό. Είναι δηλαδή ανθρωποκεντρικό. Είναι μετα-ατομικό, θα το έλεγα με τη δική μου ορολογία. Είναι επομένως ένα σχήμα οικουμένης που διοικεί το κέντρο του, η κρατική του συγκρότηση κεντρική, διοικεί αυτόνομα τα λεγόμενα αυτόνομα κοινά ή αυτό που συνηθίσαμε να λέμε κοινοτικές διοργανώσεις και συσσωματώσεις του ελληνικού χώρου, των ελληνικών πληθυσμών ή των πληθυσμών γενικά της αυτοκρατορίας. Λοιπόν, η αυτοαναγνώριση που είχε ο πληθυσμός, ο κόσμος μέσα σε αυτό το σχήμα ήταν οικουμενική. Ενώ η ηγεμονεύουσα δύναμη ήταν η ελληνική, ήταν οι Έλληνες, η αυτοαναγνώρισή τους ήταν Ρωμαίοι, Χριστιανοί και όχι Έλληνες. Τούτο είναι εύλογο, εάν σκεφτούμε, ότι ήταν καταστατικό πρόταγμα, απαγορευτικό το να λες ότι είσαι Έλληνας σε μια οικουμένη η οποία θεμελιώνεται στο οικουμενικό πρόταγμα, σε ένα κράτος οικουμένη. Γι' αυτό και όταν αρχίζει το οικουμενικό σύστημα το Βυζαντινό να μην μπορεί να αναπαραχθεί, τότε αρχίζει η ρήξη, η διαπάλη και η τάση αυτονόμησης των εθνικών του συνιστοσών. Από τότε αρχίζουμε να αυτοορίζονται οι μεν ως Έλληνες, οι δε ως Σέρβοι, οι δε ως Βούλγαροι και ούτω καθεξής, και να χτυπιώνται μεταξύ τους. Και η νέα αυτοαναγνώριση, αυτό που η ιστορική μας της τελευταίας φουρνιάς και της εθνικολαϊκής, πώς το λένε, του εθνικολαϊκού, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, σεναρίου, λένε ότι ιδού πώς ο νέος ελληνισμός γεννήθηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν επρόκειτο για γέννηση στη συγκεκριμένη στιγμή, επρόκειτο για άνοδο της αυτοαναγνώρισης της ιδιαιτερότητάς του, την οποία δεν είχε πλέον κανένα λόγο να αποκρύβει. Και το γεγονός ότι εμφανίστηκε η ελληνική αυτοαναγνώριση από το 1204 και έπειτα με έναν τρόπο ολοκληρωμένο, δηλαδή ξαφνικά δηλώναν όλοι οι Έλληνες και κατεβήκαν με τον Όμηρο και τους κλασικούς υπομάλης, πλήρως εξοπλισμένοι, σαν την, όπως λέει ο μύθος, σαν την Αθηνά από το κεφάλι του Δία. Δεν υπήρξε καμιά καλλιέργεια από πάνω για να πιστεί ο κόσμος ότι τώρα είναι Έλληνες, ενώ πριν ήσαν Ρωμαίοι ή Ρωμαίοι χριστιανοί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο ίδιος ο ελληνισμός, που πριν ήταν Βυζαντινός, εντάξει, μόλις δεν πήγε καλά, άρχισε να μην πηγαίνει καλά το οικουμενικό σχήμα μέσα στο οποίο αναπαραγόταν και επιβίωνε,
αναζήτησε πια να, πώς το λένε, την δική του προσωπική, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, αυτοαναγνώριση, η οποία οδηγούσε σε έναν εθνικό αυτοπροσδιορισμό. Το βλέπουμε στον Πλήθωνα, το βλέπουμε σε όλους εκείνη την εποχή. Έλληνες γάρ το γένος εσμέν και ούτω καθεξής. Το λένε όλοι, δεν το αφισβητεί πια κανείς. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες σημείο, διότι μας οδηγεί σε μια άλλη αυτοκατανόηση, ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ένα μεσαιωνικό κράτος. Το Βυζάντιο ήταν ό,τι θα μπορούσε να είναι η νεωτερικότητα, εάν έλυνε το πρόβλημα της υπαρκρατικής αρχής. Δηλαδή, αν μπορούσε η νεωτερικότητα να φτιάξει ένα παγκόσμιο κράτος, αυτό το κράτος θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτό που ήταν το Βυζάντιο για τον ελληνικό πολιτισμό. Και για να μην μακρηγορώ και τρώω το χρόνο του αγαπητού μου φίλου του κύριου Κοντογιώργη, θα έλεγα το εξής, συντομεύοντας λιγάκι, ότι το εξής θέμα, το θέμα της αναγέννησης. Όλη αυτή η ιστορία, την οποία ανέφερα προηγουμένως, έχει διαμορφώσει έναν ιστοριογραφικό μύθο, ο οποίος είναι εξής και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ότι εκείνη την εποχή, το γεγονός ότι οι Έλληνες, παρετημένοι από τις οικουμενικές τους πλέον βλέψεις, θεωρούν τον εαυτό τους Έλληνες, αυτό είναι αναγέννηση του ελληνισμού. Και μάλιστα ορισμένοι, ο Παπαρηγόπουλος δηλαδή κάπου το παρακάνει αυτό, λέει ότι μάλλον θα μπορούσε να είχε γίνει εδώ η αναγέννηση και όχι στην Ιταλία. Δηλαδή θεωρούν σαν προδρομική εμφάνιση του Ριζορτζιμέντου, της αναγέννησης, στο Βυζαντινό χώρο. Και ναι, μπορεί να το έλεγε ο Παπαρηγόπουλος θύμα της γραμμικής αντίληψης της ιστορίας που διακινούσε η νεωτερικότητα με μεγάλη ακτινοβολία και πειθό, το να του λέει τώρα όμως ο φίλος ο Στέλιος Ράμφος το ίδιο πράγμα, με αφήνει άναυδο, εν πάση περιπτώσει. Δεν υπάρχει θέμα αναγέννησης. Προσπάθεια υπάρχει να υπάρξει εθνική, νέα εθνική, πώς να το πω, ανασυγκρότηση στη βάση των δυνάμεων και των δυνατοτήτων και του χώρου που μας είχε απομείνει. Φυσικά αυτό ήταν μια απέλπιστα, πώς το λένε, επιλογή. Αυτή η επιλογή δεν είχε πλέον πολιτική προοπτική και αυτό φαίνεται με την ουτοπία του Πλήθωνα. Έτσι. Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να επεκταθώ και δεν είναι ίσως αναγκαίο. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχουμε την έλξη προς τη Δύση, από την άλλη μεριά έχουμε την κατάκτηση. Είτε τιάρα παπική, είτε σαρίκι τουρκικό. Λοιπόν, τελικά πέσαμε στην Οθωμανοκρατία. Μέσα στην Οθωμανοκρατία όμως αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες που δινόντουσαν, ανασυστήσαμε την οικουμενική μας διάσταση με άξονα τη Μεγάλη Εκκλησία, που είναι μια οικουμενική δομή, και επιπλέον αναπαραγάγαμε και το σύστημα των γηνών. Όχι το αναπαραγάγαμε, το διατηρήσαμε και το αναπτύξαμε. Η διαδικασία όμως έλξης και δορυφοροποίησης προς τη Δύση προχωρούσε και αυτό μας ανάγκασε να μπούμε σε μια πορεία εθνοκρατικού προσδιορισμού όπως επέβαλε το μοντέλο της νεωτερικότητας. Έτσι, όταν φτάσαμε να γίνουμε κι εμείς έθνος κράτος, τότε πια αναγκαστήκαμε να αφήσουμε πίσω μας και την οικουμενική μας διάσταση και την κοινοτική μας διάσταση. Η μεν κοινοτική διάσταση, το σύστημα των κοινών, καταστράφηκε, καταργήθηκε με τον νόμο του 1833. Η δε οικουμενική μας διάσταση καταστράφηκε το 1922 με τη Μικρασιατική καταστροφή. Ό,τι είχε απομείνει σε επίπεδο κουλτούρας, άμεσων απαιτήσεων κτλ. Κτλ. Το κατέστρεψε ο εμφύλιος πόλεμος του 1946-1949. Λοιπόν, και τώρα βρισκόμαστε σε εκείνη τη φάση όπου το εθνοκρατικό μας απόκτημα βρίσκεται σε απόλυτη αποσύνθεση, σε απόλυτο κενό. Και τα ηχεία αυτού του κενού είναι οι εθνομηδενιστές, αναθεωρητές, ιστοριογράφοι, στους οποίους αναφερθήκαμε ξεκινώντας. Λοιπόν, πιστεύω ότι η μεγάλη συμβολή του βιβλίου του Γιώργου του Καραμπελιά είναι ότι δημιουργεί ένα έδαφος για να ξανακοιτάξουμε τον εαυτό μας, χωρίς τα ματογιάλια της, τα ιστοριογραφικά ματογιάλια της νεωτερικότητας. Σας ευχαριστώ. Θες να σηκωθείς?
Κυρίες και κύριοι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω διπλά τον φίλο, τον Γιώργο, τον Καραμπελιά, που μου έκαμε την τιμή να με καλέσει να παρουσιάσω το βιβλίο του, μάλλον να συζητήσω πάνω στο βιβλίο του. Πρώτον, διότι είναι ένα βιβλίο με αξιόλογες ποιοτικές προδιαγραφές, ένα βιβλίο που συνιστά ένα άλμα στην σχετική επιχειρηματολογία την οποία διαπραγματεύεται, και δεύτερον, διότι επειδή είναι μαζικός, μου δίνει τη δυνατότητα να μιλήσω σε ένα ακροατήριο που υπερβαίνει τα 10 έως 20 άτομα. Και αυτό είναι κάτι που νομίζω αποτελεί πρόκληση, και πιστεύω ότι είναι χρήσιμο να με τραβάει από το μανίκι, να μην μακρηγορήσω στη συνέχεια, γιατί η δύναμη του μικροφόνου είναι πολύ μεγάλη. Θέλω λοιπόν να πω, ξεκινώντας από αυτή την αφετηρία της ποιότητας που αντιπροσωπεύει το επιχείρημα του Γιώργου του Καραμπελιά, ότι έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή, όταν η εξυγχρονιστική, σε εισαγωγικά, σχολή σκέψης για το έθνος και τα πολιτικά πράγματα φτάνει στην κορύφωση της δικής της, θα το πω σε εισαγωγικά, ηγεμονίας. Κατάφερε να ελέγξει όλους τους θεσμούς στην Ελλάδα και έχει γίνει και ένα σε παγκόσμια κλίμακα επιχείρημα που διακινείται με υψηλή χρηματοδότηση και συνεπώς με πολύ ενδιαφέρουσες προεκτάσεις. Δεν είναι η επιλογή του τι έθνος έχουμε ή που ανάγεται το έθνος, δεν είναι απλό συνέστημα ή απλή ιστορία. Έχει προεκτάσεις στα καθ' εμάς, στη ζωή μας, στον τρόπο που ζούμε. Ο διάλογος λοιπόν που ανοίγει με τους ιστορικούς αυτής της ενιαίας σκέψης ο Γιώργος ο Καραμπελιάς είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι εισφέρει πρωτότυπα επιχειρήματα, πρωτότυπες προτάσεις, τόσο σε ό,τι έχει να κάνει με την ανέρεση αυτής της σχολής, όσο και για την ενίσχυση της άλλης, της εθνοκεντρικής, αν θέλετε, ιστοριογραφίας, η οποία αναζητά στο βάθος του χρόνου το επιχείρημα για την τεκμηρίωση και τις ιστορικές καταβολές του έθνους. Γι' αυτό και ο συνδυασμός του γεγονότος ότι το υψηλή στάθμης επιχείρημα προέρχεται από έναν άνθρωπο της αριστεράς, και μάλιστα μιας αριστεράς η οποία είχε να κάνει με τον διάλογο που τώρα διακινούν οι αντίπαλοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγγράφεται σε αυτό που υπόθηκε ήδη στη σχολή των μεγάλων Ελλήνων στοχαστών, από το Σβορώνο και πολλούς πολλούς άλλους, έως τους ζώντες επώνυμους Έλληνες, το Θεοδωράκη και πολλούς άλλους. Προφανώς λοιπόν το βασικό επιχείρημα του Γιώργου του Καραμπελιά είναι ότι ο ελληνισμός, ο νεότερος ελληνισμός, γεννιέται μέσα στα χαλάσματα που άφησε η λέλαπα της άλωσης του 1204. Αρχική μου πρόθεση ήταν να κάνω μια παρουσίαση του επιχειρήματος του Γιώργου, του έργου αυτού, ώστε να γίνει κατανοητό σε όλους, που ενδεχομένως κυρίως όσοι ακούνε χωρίς να το έχουν διαβάσει. Εκτιμώ όμως ότι ένα τέτοιο επιχείρημα θα αδικούσε το συγγραφέα, γιατί θα έπρεπε να καταναλωθεί στο εγκόμιο και όχι σε αυτό που αποτελεί, και το είδατε ήδη με την παρέμβαση του κυρίου Ζιάκα, την πρόκληση του διαλόγου και του αντιλόγου. Αυτό που η άλλη σχολή δεν το υιοθετεί, θα παρατηρήσετε ότι διαλέγεται μόνο με τον εαυτό της και παίζει καθοδηγητικό ρόλο προς την κοινωνία, δηλαδή θεωρεί την κοινωνία ότι είναι αγράμματη και μη ικανή να συνθέσει ιδέες και να διαλογιστεί με τα συμβαίνοντα.
Επομένως, είναι οπαδός της ενιαίας σκέψης η άλλη σχολή, ενώ εδώ θα διαπιστώσετε ήδη με όσα θα πω εγώ, με όσα είπε ο προλαλής σας και όσα θα πει ο Γιώργος, ή αναφέρονται στο βιβλίο, ότι υπάρχουν συνθέσεις, υπάρχουν διαφορετικοί προβληματισμοί. Αυτή είναι η λογική της ελευθερίας μέσα στο ταυτωτικό μας γινόμενο, σε αυτό που λέγεται έθνος. Θα καταναλώσω επομένως την προσοχή σας και θα ζητήσω την ανοχή σας σε μία παρέμβαση που θα έχει να κάνει με τον διάλογο που προκαλεί η ανάγνωση του βιβλίου του Γιώργου του Καραμπελιά. Τι δηλαδή αντιδράσεις μου δημιούργησαν, τι προβληματισμούς σε σχέση με αυτά που υιοθετώ ή δεν υιοθετώ, δεν έχει σημασία, και που νομίζω είναι η μεγάλη αξία του, η δεύτερη μεγάλη αξία του, όχι μόνο το επιχείρημα που εισφέρει, αλλά και ο διάλογος που προκαλεί, τα ερωτήματα που εγείρει. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτή την θεμελιώδη αρχή, ότι η αφετηρία της προσέγγισης του ελληνισμού της εποχής, της τελευταίας βυζαντινής εποχής από τον Γιώργο τον Καραμπέλια, είναι βασικά εθνοκεντρική. Ενώ με αυτό ότι υιοθετεί τη σύγχρονη αντίληψη περί του έθνους, που άλλωστε ακολουθούν και οι μεγάλοι Έλληνες ιστορικοί από τον Παπαρηγόπουλο και τον Σβορώνο έως και πολλούς νεότερους, και τις οποίες τις ρίζες εστιάζει στα 1204, όπως συμβολικά αναφέρεται και με τους ουσιαστικούς όρους αυτής της εποχής. Η αφετηρία αυτή λοιπόν αποκαλύπτεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρουσα αφού τεκμηριώνει από τη μια μεριά ένα ιστορικό επιχείρημα και από την άλλη απογυμνώνει την εξυγχρονιστική σχολή. Όμως, αυτή η ίδια η εθνοκεντρική προσέγγιση, παρόλη τη συμβολή της, είναι υπόλογος